Διοκητιανός, Μαξιμιανός, Ιουλιανός και μια χωρία από τους αυτοκράτορες που όχι μόνο ήσαν εχθροί, αλλά και πελέκησαν χριστιανούς. Κατά εκατομμύρια έφευγαν οι μάρτυρες την εποχή των διωγμών κάτω από το μαχαίρι των Δημίων που είχαν πάρει εντολή από αυτοκράτορες. Να έρθουμε και στη σύγχρονη και στην τουρκοκρατία, θα δούμε τα ίδια πράγματα. Να πάμε και στην Ρωσία του 27, του 1927 μέχρι εποχή Κορμπατσόφ, θα δούμε και εκεί να, να οδηγούνται στο παραπέτασμα, να παίρνουν φυλακές, να σκοτώνονται, να κάνουν. Η Εκκλησία ήταν και είναι εχθρός στην πολιτεία. Και το λέω αυτό, θα μου πεις, και η σημερινή, βέβαια και κηρυγμένα, δημόσια, δεν λέει κανείς την προχωρήση Εκκλησία σήμερα. Σήμερα ζούμε εν ειρήνη και υπάρχει σχέση της Εκκλησίας με την πολιτεία σήμερα. Όμως άλλος είναι ο δρόμος Εκκλησίας και άλλος είναι ο δρόμος της πολιτείας. Η πολιτεία έχει χρέος να παρέχει τα προστοζήν, εργασία στους ανθρώπους. Αυτό τι νοιάζει για την Εκκλησία, να έχουν να φάνε οι πιστοί. Όμως δεν είναι η Εκκλησία πολιτεία εγκόσμια, είναι πολιτεία ουράνια. Η μεν εγκόσμια πολιτεία έχει νόμους ανθρώπινους που είναι κατασκευάσματα του ανθρώπινου μυαλού. Όμως έχει να πει και εδώ η ιστορία τα εξής, ότι σε κάποια στιγμή του χρόνου σταματήσανε οι φόνοι που γινούσαν ένα σωρό φόνοι πάνω στις θυσίες, να μην υπολογίζει ο άνδρας τη γυναίκα και λοιπά, όλα αυτά εν ονόματι του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός ήταν φιλάνθρωπος και εξίσου τους ανθρώπους όλους. Σε έφερε σε άνδρα, γυναίκα, πλούσιο, φτωχό, γέρο, μικρό, όλοι μπροστά στο μάτι του Θεού είναι ίσοι. Δεν υπάρχει καμία διάκριση. Δεν είναι η Εκκλησία και η θρησκεία όπιο του λαού. Όπιο είναι το αντίθετο. Είναι εκείνος που επινόησε αυτή την νοοτροπία να την περάσει σαν μήνυμα για να πολεμήσει την Εκκλησία. Τελειώνοντας θέλω να προδοξήσω πάνω σε αυτό. Πόσα χρόνια είναι η Εκκλησία? 2002. Από τότε που ήρθε ο Χριστός. Από πότε ακούστηκε αυτό την όπιο του λαού? 2002 χρόνια. Και πριν, αλλά εγώ μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Με αυτό το επιχείρημα πολεμείται η Εκκλησία από τότε μέχρι σήμερα. Η Εκκλησία παραμένει απαρασάλευτη, δεν κουνιέται από τις βάσεις της και ούτε θα κουνηθεί. Όσοι νέρονες, διώχτες δηλαδή ενώ του χριστιανισμού και γεννηθούν, και όσοι επιστήμονες. Οι επιστήμονες που μπορεί να ισχυριστούν κάτι τέτοιο, δεν είναι επιστήμονες. Μπορεί να είναι επιστήμονες στην επιστήμη τους, καλοί γιατροί μπορεί να είναι, καλοί αστροναύτες μπορεί να είναι, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με την Εκκλησία και με την θρησκεία. Εκεί προσπαθούν να δικαιολογήσουν κάποια δικαιολόγητα προσωπικά. Κάποια δικαιολόγητα προσωπικά. Και ως που θέλει να τα δικαιολογήσει, δημιουργεί το παραμύθι, η Εκκλησία και η θρησκεία είναι όπια του λαού. Μάλιστα. Δεν θα ήταν όμως και καλύτερο ο ίδιος ο Θεός ή Ιησούς, το ίδιο πράγμα που είναι, να δείξει στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ότι υπάρχει. Γιατί περί ανυπαρξίας του Θεού, του Ιησού, γίνεται λόγος πολλής.
Ανυπαρξίας. Ανυπαρξίας του. Ότι δεν υπάρχει Θεός, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, γίνεται λόγος πολλής. Δηλαδή, γυρίζουμε πάλι σε μερικούς τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, κάποιος μπορεί να έχει πάλι την ευγενή απορία και να πει καλά όλα αυτά. Ωραία. Εγώ δεν είδα. Πρέπει να δω με τα μάτια μου για να πιστέψω. Είναι και μια μέρα ανθρώπων τέτοιων που έχει και αυτή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών για εμάς εδώ που κάνουμε τη συζήτηση, έχει και αυτή τα δίκαια του εντός εισαγωγικών. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να το δουν χειροπιαστό το θαύμα. Δηλαδή, σου λέει δεν το είδα. Τι, ό,τι και να μου πεις, ωραία όλα αυτά, η ψυχή μας αγαλιάζει, κάνει, αλλά. Δεν έχουν διάθεση. Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα. Αυτοί που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο δεν έχουν διάθεση να πιστέψουν. Γιατί? Όμως, να πω ότι δεν έχουν και νου. Να πω ότι δεν έχουν και νου. Να μας δικαιολογήσουν αυτά που εμείς βλέπουμε μέρα και νύχτα με τα μάτια μας, πώς έχουν γίνει. Ένα. Δεύτερον, οι επιστήμονες όλων των εποχών και ειδικά σήμερα που έχουν τελειοποιηθεί τα μέσα, διαπιστώνουν και επιβεβαιώνουν ότι και τάξη υπάρχει στο σύμπαν και αρμονία και οι αποστάσεις ανάμεσα σε κάθε ουράνιο σώμα είναι μετρημένες με μαθηματική ακρίβεια. Ναι. Αυτά λένε οι επιστήμονες. Είναι διαπιστωμένα. Ωραία. Άρα υπάρχει κάποιος νους απόλυτος που τα έχει μετρήσει με απόλυτη ακρίβεια. Ποιος είναι αυτός ο νους? Άλλοι το λένε, κάποιοι το λένε. Ποιος είναι? Δύναμη. Ωραία, δηλαδή δεν είναι Θεός. Άλλοι το λένε ο Θεός. Ο Θεός, τέλειο, Θεός. Έτσι. Ή ανώτερη το πεις ή Θεός, αυτό ίδιο πράγμα λες. Λες και δεν λες τίποτα άλλο. Και να σε απαντήσω, να σε πω γιατί το λένε ανώτερη δύναμη. Γιατί? Και όχι ως συγκεκριμένα. Ο Θεός. Δεν το λένε έτσι. Όχι. Το θέλουν ένα αφηρημένο για να μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Άμα το πούνε ο Θεός, μπαίνει σε προσωπικό επίπεδο πια. Αν παραδείγμα ο Θεός... Αποκαλύπτει τα πιστεύω τόσο. Από εκεί πέρα, λέμε ο Θεός, συγκεκριμένα μπαίνει πια σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει κάποια σχέση. Τον βλέπω, με βλέπει, μιλάει, του μιλάω, τον κάνω, μου ζητάει ορισμένα πράγματα. Δεν θέλω να αποδεχτώ και ένα πράγματα, ότι υπάρχει και με βλέπει. Γι' αυτό δεν είναι ανώτερη δύναμη. Ναι, ανώτερη δύναμη είναι μακριά, πολύ μακριά. Αφηρημένο. Ναι, πέρα, πολύ μακριά. Μπορεί να είναι πολλά γενιά. Αν πω ο Θανάσης, τον βλέπω δίπλα μου. Μάλιστα. Και συζητάω, μας το συζητάω τώρα. Αυτή τη σχέση, την προσωπική, τέτα-τέτ, δεν τη θέλουν. Γιατί υπάρχει έλεγχο σε αυτή τη θέση που λέμε τώρα εδώ πέρα. Και κάτι ακόμα πάνω στο θέμα ύπαρξη Θεού. Έχεις πάει προφανώς σε κήπο μεγάλο, βλέπεις Μενεξέ, Τριαντάφυλλο, Γαρίφαλο, ας πούμε Τουλίπα, ένα πλήθος απάνθρωπο. Έτσι. Και λίγο παραπέρα, κερασιά, μηλιά, κλαδιά, το καθεξής. Αυτή η ποικιλία που παρατηρούμε είναι ποικιλία που προέρχεται από άλλο χώμα το ένα, από άλλο χώμα το άλλο ή από το ίδιο χώμα. Από το ίδιο χώμα. Αυτή η διαφορά αποφύλλεται. Και έχουν την ποικιλία. Στο χημικό εργαστήριο που έχει κάποιο ρίζες κάθε δέντρο. Υπάρχουν εκεί νόμοι βαλμένοι μέσα, ώστε να δει το ένα μήλο, το άλλο να δει καρπούς, το άλλο να δει γαρίφαλο, το άλλο αυτό. Φυσικοί νόμοι, το λένε και οι επιστήμονες. Έτσι.
Νόμοι χωρίς μυαλό υπάρχουνε. Και αυτό μυαλό ποιο είναι. Εδώ είναι. Γιατί είπα προηγουμένως ότι. Συγκεκριμένο. Είπα προηγουμένως. Είπε άφρον, άνθρωπος δηλαδή χωρίς μυαλό, ουκέστη Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Έτσι είπε ο άνθρωπος που δεν έχει μυαλό. Θα σου πει έχει μυαλό, λέει, υπάρχει Θεός. Για να, γιατί να, κοίταξε, μιλάνε όλα. Λέει και κάποιος Άγιος Εκκλησίας, κοιτάω τον ουρανό και μου λέει τα άστρα, μας έπρεπε ο Θεός. Κοιτάω τα ποτάμια, το ίδιο μου λέει, κοιτάω τα ψάρια, μου λέει το ίδιο. Και εσύ που έχεις μυαλό άνθρωπο, λες, δεν υπάρχει Θεός. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Για αυτούς που, τους ανθρώπους που πάνε και εξομολογούνται, αλλά θέλουν και τη γνώμη μιας αστρολόγου, τι έχουμε να πούμε. Και το διάβαζα αυτό το πράγμα, σε Γερμανία επιστήμονες, το διάβαζα σε ένα βιβλίο. Θα το βρω, μια, όχι ομάδα, Γερμανία επιστήμονες, λέγανε ότι προσοχή από αυτούς που λέγονται αστρολόγοι. Είναι απατεώνες. Μήπως το έχω μαζί μου τώρα, όχι μόνο. Το έγραφα εγώ. Το έχω να το θυμάμαι. Αλλά δεν. Αν μπορείτε να μας το πείτε με δικά σας. Όχι, συνιστούσαν οι επιστήμονες. Συνιστούσαν. Ναι, όχι. Άρα. Άλλο λέει, εμείς είμαστε αστρολόγοι. Τα άστρα δεν λένε τέτοια πράγματα ποτέ. Ότι τα άστρα μπορεί να μαρτυρούν κάποια φυσική γενεαλογική, πάνω στη φύση δηλαδή επίδραση, ναι, αλλά να μαρτυρούν τι θα κάνει ο α άνθρωπος, τι ο β, τι ο γ που θα καταλήξει, αυτά είναι αδιανόητα. Και όμως οι μερικούς που άνθρωποι που πηγαίνουν μερικοί έχουν και αυτή τις μαρτυρίες τις δικές τους που λένε ότι βγαίνει, δηλαδή μου είπε κάτι η αστρολόγος και μου βγήκε. Είναι αφενής. Για αυτούς που κοιτάνε τα χαρτιά. Το ίδιο πράγμα. Είναι απάτη. Γιατί υπάρχουν ακόμα και στο. Είναι απάτη. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε τόσα τυχερά παιδιά που δεν τα βρίσκαν όλα για τα πράγματα. Δεν τα βρίσκονται οι ίδιοι. Σωστά. Αλλήμονο σε εμά. Για του απλού. Για του πιο απλού άνθρωπου που. Του αφελεί. Του αφελεί. Δεν είναι μήπω απλού. Γιατί άλλο αφελεί. Μα άνθρωποι όμω. Γιατί κύριε Κώστα, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουμε και εγώ και εσεί και όλοι. Και κάποιοι άλλοι που τους βλέπουμε και στην εκκλησία μας κάθε Κυριακή όποτε είναι και όμως στο σπίτι τους κάποια στιγμή με την γειτόνισσα θα πούν τον καφέ. Είναι και αυτοί αφελείς κύριε Αράβο. Αφελέστατε. Λοιπόν μου έτυχε, όχι μου έτυχε, κάποιο πρόσωπο βγήκε στην τηλεόραση και είπε λύνω τα μάτια. Και συνέπεσε το τηλέφωνο του να ταιριάζει στα ψηφία μου το δικό μου, παρά μια μονάδα και να παίρνω το δικό μου τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει, μα αφού λύνει τα μάτια μας, βρε άνθρωπε του Θεού. Σατανάς υπάρχει. Κανείς δεν αντιλέγει ότι υπάρχει Σατανάς. Αλλά υπάρχει ο Χριστός, που ήρθε να καταργήσει τη δύναμη του Σατανά. Και καταργείται όταν εσύ ανοίξει σωστές σχέσεις με τον Ιησού Χριστό, που είναι εκκλησία του. Αλλιώς δεν γίνεται να λύσει τα μάτια. Χειρότερα θα πας, καλύτερα δεν πας. Όταν λέμε μάγια, λέμε το διάβολο τον ίδιο που εργάζεται για να κάνει κακό στον άνθρωπο. Εσύ την ημέρα τι κάνεις, πας, ο διάβολος βγάζει τον διάβολο. Λέει ο Κύριος, του κατηγορήσαν τον Χριστό και του είπανε, μην το πιστεύετε ότι αυτά που κάνει, που βλέπετε και κάνει τα θαύματα, με τη δύναμη λέει του εξετανάτα θα τα βγάζει. Και λέει ο Κύριος, αν ο Σατανάς κάνει κακό στον Σατανά, μπορεί να σταθεί η βασιλεία του. Κρεμίζεται, γίνεται κομμάτι. Ένα σπίτι που ο καθένας κάνει τι θέλει, στέκει. Δεν στέκει το σπίτι. Έτσι είναι. Θα πρέπει να πας στο Χριστό, να σου δώσει τη δύναμη και από εκεί πέρα μάγια δεν υπάρχουν. Τελείωσε. Είναι αμεληταία. Τερμάτσα. Θα σε ενοχλούν, θα σε κάνουν, θα σε πειράζουν. Ο αριθμός 666 είναι μαγικός αριθμός, εντός εισαγωγικών.